Ο Κακόπετρος ανήκει στα μαρτυρικά χωριά της Ελλάδος, έχοντας δώσει βαρύ φόρο αίματος κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. 34 νεκροί συνολικά κατά τη διάρκεια της κατοχής και 23 την αποφράδα μέρα για τον Κακόπετρο, 28 Αυγούστου του 1944, τη μέρα που οι Γερμανοί περικύκλωσαν το χωριό με εντολή να εκτελέσουν όλους τους άνδρες που θα βρουν άνω των 16 ετών, όπως και έγινε. Κάποιες συγκυρίες βοήθησαν ώστε αρκετοί κάτοικοι του χωριού να αντιληφθούν έγκαιρα την κίνηση των Γερμανών και να μπορέσουν να ξεφύγουν από τον κλοιό τους. Και έτσι έχουμε μόνο 23 νεκρούς. Θα μπορούσαν να ήταν πολύ περισσότεροι. Αλλά πίσω από τους 23 νεκρούς έχουμε ανθρώπινες ιστορίες. Γιατί οι νεκροί δεν είναι αριθμοί, έχουν ονοματεπώνυμο. Και πίσω από κάθε νεκρό υπάρχει μια ανθρώπινη ιστορία, υπάρχει μια οικογένεια που για αυτούς ο χαμός τους δικούς του ανθρώπου ήταν αβάσταχτος και οι συνέπειες οδυνηρές. Η ταινία «Τα λουλούδια που μαράθηκαν νωρίς», 28 Αυγούστου 1944, του Μανθαίου Φαρατσικάκη και της Βίκης Αρβελάκη, παρουσιάζει αυτές τις ανθρώπινες ιστορίες και τις συνέπειες που είχαν οι εκτελέσεις στις οικογένειες των νεκρών και στον Κακόπετρο.